Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας προτείνεται ως ο Επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν. Η τοποθέτηση του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Ευρώπη φέρνει μεγάλες αλλαγές και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψει και την θέση του να αναλάβει κάποιος άλλος. Ο ίδιος μπορεί να παραμείνει διπλοθεσίτης μέχρι και το τέλος του χρόνου, ενώ βάσει νόμου αντικαταστάτρια του έως ότου εκλεχτεί κάποιος από το συνδυασμό του θα είναι η αναπληρώτρια περιφερειάρχης, κυρία Αθηνά Ειδονά. Καταρχάς δεν έχει παραιτηθεί, έχουμε περιφερειάρχη. Έτσι. Θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες όσον αφορά την εξέλιξη της αυτής της υποθέσεως, δηλαδή το να οριστεί επίτροπος. Έχει καιρό αυτό. Θα φτάσουμε δηλαδή βαριά στο φθινόπωρο, οπότε μην αγωνιάτε ακόμα. Έχουμε χρόνο. Εκείνο που έχω να σας πω ότι η αλληλεγγύη είναι η οικογένεια. Θα καθίσουμε, θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε και θα βγούμε δυνατοί. Την Παρασκευή μιλήσαμε μαζί με τον Απόστολο και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι. Εκείνο που μας είπε είναι ότι δεν εγκαταλείπει την περιφέρεια και την Κεντρική Μακεδονία, θα είναι εδώ. Η οικογένειά του θα είναι εδώ και φυσικά το μυαλό του και η ευθύνη του θα είναι εδώ. Εκείνο όμως που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλοι και να το δούμε θετικά είναι ότι πρέπει να βγούμε δυνατοί από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά, και φυσικά να εκμεταλλευτούμε αυτή την αναβάθμιση, αυτή τη θέση, γιατί οι αποφάσεις παίρνονται εκεί. Εκεί είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων και πρέπει να είμαστε δυνατοί και είμαστε δυνατοί αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούμε να συνομιλούμε σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ενδιαφέρον για την θέση από πρόσωπα της παράταξης Τζιτζικώστα όπως οι περιφερειάρχες Πάρης Μπίλιας, Κώστας Γιουτίκας και Μελίνα Δέρμεντζοπούλου, όπως και η Βούλα Πατουλίδου που παραιτήθηκε από αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης για να είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Θεόδωρο Μητράκα. Σας είπα ότι είμαστε μια οικογένεια. Η οικογένεια συζητά, θα βγάλει μια απόφαση, ελπίζω και εύχομαι να είναι ομόφωνη και έτσι να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα. Εάν είμαστε οικογένεια, έτσι πρέπει να γίνει. Αν δεν είμαστε οικογένεια, θα γίνει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, όταν όλα πάνε κανονικά, είναι οικογένεια. Και παίρνονται αποφάσεις και τις σέβονται όλοι. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Αυτό λέμε. Πρέπει να το αποδείξουμε. Η αλληλεγγύη έτσι δουλεύει, έτσι έχει μάθει να δουλεύει. Έτσι συναντηθήκαμε, έτσι τα είπαμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιφερειάρχης, υπάρχει μάχημος περιφερειάρχης. Πριν λίγο μίλησα μαζί του. Τα προβλήματα τρέχουν, ο κόσμος μας έβγαλε για να λύσουμε τα προβλήματα και όχι να λύσουμε μόνο τα δικά μας προβλήματα όσον αφορά την ηγεσία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιφερειάρχης και θα περιμένετε. Θα περιμένετε, οι εξελίξεις θα είναι με βάση τη λογική, με βάση το ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε την παράταξη και σε κάθε περίπτωση θα βγούμε ενωμένοι. Αυτό εγώ είμαι αισιόδοξος. Η Βούλα Πατουλίδου που στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23 βγήκε πρώτη με 29.054 σταυρούς θα προσκαλέσει τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Απόστολου Τζιτζικώστα να εκλέξουν τον νέο περιφερειάρχη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Βούλα Πατουλίδου, επί σειρά ετών αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, είναι το πρώτο φαβορί για τη διαδοχή. Παράλληλα, 4 ακόμη πρόσωπα προαλήφονται για υποψήφοι, χωρίς πάντως ακόμη να είναι κάτι βέβαιο. Θα σας παρακαλέσω να μην υπάρχει ξανά ονοματολογία. Στην αλληλεγγύη όλοι ενδιαφέρονται για το κοινικό καλό. Είμαστε, σας είπα, ομάδα. Τα ονόματα δεν χρειάζεται να ακούγονται. Εγώ δεν σας λέω θα είναι γυναίκα ή άνδρας. Εκείνο που σας λέω είναι ότι αυτός που θα βγει ή αυτή που θα βγει θα είναι, πιστεύω, μια απόφαση η οποία θα ενδυναμώσει την παράταξη και θα είναι διχαστική. Θα είναι ενωτική και σε κάθε περίπτωση εποφελία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτός που θα βγει θα είναι και αυτός ο οποίος θα είναι αυτός που θα ηγηθεί της παράταξης και για τις επόμενες εκλογές. Εσείς θέλετε να τα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κλείνω τη συζήτηση, γιατί είπαμε πολλά. Ο κόσμος, σας είπα, περιμένει πολλά από εμάς. Ο κόσμος αγαπά τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Η αλληλεγγύη είναι η οικογένεια. Οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν αφού κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Θα δούμε ποιος ενδιαφέρεται, πού ενδιαφέρεται κτλ. Όλα αυτά που γράφονται, να ξέρετε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι εγώ ξέρω ότι είμαστε μια οικογένεια. Θα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιφερειάρχης. Και στο βάθος του φθινοπόρου θα έχετε και τις απαντήσεις και τις αποφάσεις μας. Και εδώ σταματάει η συζήτηση. Φυσικά την τελική απόφαση για το διάδοχο της θέσης θα έχει και ο ίδιος ο κύριος Τζιτζικώστας, καθώς όμως όπως φαίνεται και το Μέγαρο Μαξίμου
που ενδέχεται να παρέμβει στη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά βέβαια τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, δεν αποκλείεται να είναι και αυτός ένας εκ των ανθρώπων που ο Απόστολος Τζιτζικώστας θέλει να τοποθετήσει στην θέση του Περιφερειάρχη, αν και αυτό θα φέρει μεγάλες αλλαγές και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ερωτώμενος για αυτό, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος ανέφερε, χωρίς να θέλει να παραδεχτεί πως έχει γίνει κάποια πρώτη συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, πως όποια απόφαση και αν πάρει θα είναι για το καλό του νομού Σερών και των Σεραίων πολιτών. Ξαναλέω, να ξέρετε κάτι, εγώ δεν αφήνω τίποτα να πέσει στην τύχη του και κανένας δεν αφήνει τίποτα να πέσει στην τύχη. Είναι βέβαιο ότι σε κάθε περίπτωση εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, οι Σέρες με ενδιαφέρουν και οι Σέρες θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Αυτό θέλω να το καταλάβουν και κάποιοι που εύκολα λένε πράγματα, ότι οι Σέρες θα είναι στην πρώτη γραμμή, πάνω απ' όλα θα είναι οι Σέρες και όσες επιλογές κάνω θα έχουν σχέση με την εξέλιξη των συμφερόντων του νομού Σερών. Λοιπόν, αν πιαστώ από αυτό το όσες επιλογές κάνω, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου εκτός Θεσσαλονίκη, είστε και ένας πολύ στενός συνεργάτης του κ. Τζιτζικώστα, ότι μπορεί να είστε το πρόσωπο του κ. Τζιτζικώστα που θέλει να ηγηθεί του συνδυασμού. Εγώ θα το πω αυτό. Σας είπα κάτι. Σας το πρότεινα. Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Γι' αυτό σας είπα. Όλα αυτά που ακούτε ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Εκείνο που σας είπα είναι, και κλείνω τη συζήτηση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είμαστε οικογένεια, σαν οικογένεια θα κάτσουμε να τα πούμε, όχι τώρα, προς το τέλος του μήνα. Έχουμε περιφερειάρχη, έχουμε ικανό περιφερειάρχη, ο οποίος δεν έχει παραιτηθεί. Οπότε κάθε συζήτηση νομίζω δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία, βεβαίως, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, να ξέρετε κάτι. Η ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση δεν είναι κάτι απλό, σας λέω. Εμένα, αν μου πείτε για οτιδήποτε άλλο, δύσκολα μπορώ να αφήσω την αυτοδιοίκηση και δύσκολα μπορώ να αφήσω και το δεύτερο βαθμό. Ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο το υπεραγαπώ και πιστεύω ότι προσφέρω. Αν πίστευα κάτι άλλο, θα τα μάζευα μόνος μου και θα έφευγα. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν είναι πολύ εύκολο να εγκαταλείψεις. Και μην νομίζετε ότι την Παρασκευή δεν υπήρχε και συγκίνηση. Υπάρχει. Συγκίνηση δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι μια οικογένεια. Ξεκινήσαμε μαζί, εγώ μαζί του από το 2014, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ξέρετε, και απέναντι σε πολλά και επιβιώσαμε και μας τίμησε ο κόσμος και μας τιμά ο κόσμος και οφείλουμε στον κόσμο πολλά. Ο πρώτος και ο τελευταίος που πρέπει να μας απασχολεί είναι η απάντηση στα προβλήματα που πρέπει να μας απασχολεί είναι η απάντηση στα προβλήματα του τόπου. Αυτό πρέπει να είναι και να ξέρετε κάτι, ότι ο Απόστολος εύκολα την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορεί να την ξεχάσει και φυσικά δεν μπορεί να την αφήσει.